Η πατρίδα μας βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμή. Η οικονομία αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση και στους πολίτες κυριαρχεί το αίσθημα της ανασφάλειας και την πορεία αυτών. Εδώ και καιρό είχαμε προειδοποιήσει την Μιλάνη στην Ελλάδα έγκαιρα μέτρα. Μιλώσαμε από την πρώτη στιγμή έτοιμοι να συμβάλλουμε στην ευρύτατη δυνατή συνένωση για να αντιμετωπιστούν από κοινού οι οικονομικές προκλήσεις. Δυστυχώς, για λόγους που δεν είναι του παρόντος, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Προσήλθαμε και στη σημερινή συνάντηση με πνεύμα επικοδομητικό ώστε να υπάρξει σύγκληση. Σε κάποια ζητήματα αυτό έχει επιτευχθεί και το σημειώνουμε θετικά. Διατηρούμε όμως και τις δικές μας θέσεις και επιφυλάξεις όπως τις έχουμε ήδη καταθέσει στον Υπουργό Οικονομικό. Οι θέσεις αυτές δίνουν προτεραιότητα και έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημοσιονομική εξυγίανση, στην δημιουργία θέσεων εργασίας, στην προστασία των οικονομικά ασθενέστερων, αλλά και δεν επιβαρύνουν άλλο με πολλαπλές φορολογίες την οικονομία. Οι συγκλίνουσες απόψεις, όμως, δεν συνιστούν πάντα και την αποτελεσματική λύση του προβλήματος. Η λύση μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δημοσιονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα αποτράπει από τη μια την χρεοκοπία της χώρας και από την άλλη θα βάλει σε πορεία ανάπτυξης την κυπριακή οικονομία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε την ελπίδα και την προοπτική. Θέλουμε να αντικαταστήσουμε την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα με ένα καλύτερο αύριο. Η κυβέρνηση που ήδη έχει καθυστερήσει να λάβει μέτρα με αρνητικότατες συνέπειες για την οικονομία έχει την ευθύνη της τελικής διαπραγμάτευσης. Δυστυχώς, ο χρόνος ο οποίος έχει παρέλθει, ο χρόνος που χάθηκε έχει εξασθενήσει την διαπραγματευτική μας θέση. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα και να αφήσουν στην άκρη τα όποια επικοινωνιακά παιχνίδια που άλλωστε η πραγματικότητα τα έχει ξεπεράσει. Οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι το διακύβευμα δεν είναι άλλο από την σωτηρία της πατρίδας μας. Απευθύνουμε δραματική έκκληση στην κυβέρνηση να συναισθανθεί τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα στα οποία έχουμε περιέλθει. Δυστυχώς, βρισκόμαστε στην δεινή θέση να μετράμε πια μόνο μέρες. Επιβάλλεται και η κυβέρνηση να έρθει στο ύψος των περιστάσεων και τις επόμενες ώρες με αποφασιστικότητα και ιστορική ευθύνη να πάρει τις αποφάσεις εκείνες που θα οδηγήσουν τον τόπο μας στην έξοδο από τα αδιέξοδα στα οποία βρίσκεται σήμερα η οικονομία του τόπου μας.